Οι Αϊνού με τα ευρωπαϊκά και μάλιστα ελληνικά χαρακτηριστικά δεν έχουν φυλετικές συγγένειες με τον υπόλοιπο πληθυσμό της Ιαπωνίας και κατοικούν στο νησί Χοκάιντο που βρίσκεται δίπλα στην ίσο Σαχαλίνη. Δεν έμειναν απομονωμένοι από τις άλλες φυλές, με αποτέλεσμα οι ανθρωπολογικές μελέτες να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι οι Ιάπωνες αποτελούν προϊόν της μίξεως Κορεατών και Πολυνησιών με τους Αϊνού. Ο Ιαπωνικός πολιτισμός μοιάζει πολύ περισσότερο με τον ελληνικής καταγωγής δυτικό πολιτισμό παρά οποιοδήποτε άλλος ασιατικός πολιτισμός με τον ελληνικό. Κοινωνικό φαινόμενο είναι η διατήρηση της μητριαρχίας στην Ιαπωνική κοινωνία και είναι γνωστό πως οι προϊστορικοί Κρήτες ονόμαζαν την Κρήτη μητρίδα και όχι πατρίδα. Στην Ιαπωνία υπήρχαν οι αφηγητές Κατάρι Μπέ που μιλούσαν για γεγονότα του παρελθόντος και είχαν ιδρύσει μια συντεχνία, ώστε να είναι πιο καλά οργανωμένοι και να είναι καλύτερα εκπαιδευμένοι ώστε να απαγγέλουν με ωραιότερο τρόπο αυτές τις Ιαπωνικές ραψοδίες. Εκτός από τις προσευχές που απήγγειλαν παρευρίσκοντο και σε συμπόσια και ήταν περιζήτητοι στην αυτοκρατορική αυλή και τις μεγάλες οικογένειες, τα ποίηματά τους μιλούσαν για τους προγόνους και για τους θεούς. Από τον 7ο π.Χ. αιώνα, ο ίδιος ο αυτοκράτορας Τέμου παρενέβη και από τότε καταγράφονταν τα ιστορικά αλλά και τα μυθολογικά γεγονότα. Τα έργα που συντάχθηκαν είναι το Κοτζίκι, το χρονικό των παλιών πραγμάτων. Δεύτερον, το Σοζιρόκου, που είναι οι βιογραφίες και οι γενεαλογίες όλων των ευγενών οικογενειών. Τρίτο, το Νιχονσόκι, είναι η ιστορία της Ιαπωνίας, στην οποία περιέχεται και μια γενεαλογία των θεών. Και τέταρτο, το Μανιγιόσου, στο οποίο περιέχονται τα Ιαπωνικά έπι και τα ποίηματα. Έτσι οι ήρωες, εκτός από τον Ιζανάκι και την Ιζανάμι που μοιάζουν επίσης με τον ουρανό και τη γέα της ελληνικής μυθολογίας, είναι ο Σουσανό που μοιάζει με το θεό Κρόνο, είναι γιος του Ιζανάκι που απέτυχε στην επανάστασή του και εξορίστηκε στην Ανατολή. Στο κεφάλι φέρε κέρας βόος και στην εξτορία του φτάνει πτάμενος. Το ίδιο συνέβη και με τον Κρόνο, είναι ο Αμένο Μινάκα Νούση, ο οποίος αποτελεί μια διαφοροποίηση του θεού ουρανού που για τους Έλληνες ονομαζόταν Κεμαίων. Είναι η Αματερασού, αδελφή του Σουνανό και μητέρα των αυτοκρατόρων. Μοιάζει με τη Ρέα Αφροδίτη αφού έφτασε στην Ιαπωνία πάνω σε ένα όστρακο. Κατά την επανάσταση του Σουσανό κρύφθηκε σε ένα σπήλαιο και επέστρεψε στην Τακαμά μετά την ήττα του. Είναι ο Τούκου Ομίνο Μικότο, γιος του Ιζανάκι, που σαν τον Πλούτον αδέχθηκε να διοικεί τη χώρα του Σκότους. Εδώ δεν έχουμε καμία αμφιβολία πως πρόκειται για τον Δία, αφού ο Διάδωρος ο Σικελιώτης μας πληροφορεί πως έχει το προσωνύμιο Πίκος. Ο Σινάτσου Χίκο είναι ο θεός Έολος που φυλάει τους άνεμους σε ένα σάκο. Ο Γιάμα μεταδίδει με τη συμπαράσταση της Αματερασού, Ρέα Αφροδίτη, τις γνώσεις για τη θεολογία και την κοσμολογία και δεν είναι άλλος από τον θεό Ερμή. Για να τον τιμήσουν οι Ιάπωνες χρησιμοποιούν το Γιάμα ως συνθετικό κυρίων ονομάτων Φούτζι Γιάμα. Εκτός από τους θεούς, αθάνατοι είναι και ορισμένοι άνθρωποι όπως ο Σαρούτα που τον έφαγε ένα κτίνος. Είναι ο βασιλεύς της Τριζίνας Σάρων, ο Ριγκού που φρουρεί τις ανατολικές θάλασσες, ο Έλληνας στρατηγός γης. Ο Κότο, ο στρατηγός της εποχής των θεών Κότος, υπασπιστής του Διός. Η ουράνια χώρα λοιπόν την οποία μνημονεύουν τα Ιαπωνικά έπι δεν είναι άλλη από την Αιγιίδα από την οποία ξεκινούσαν οι πανάρχοι προγονείς μας. Και όσον αφορά τη μεγάλη σεβαστή Κάμη, η φωτεινή του ουρανού, με το τόξο και τη φαρέτρα με τα χίλια βέλη στην πλάτη, η ομοιότητά της με την Άρτεμη είναι τόσο συνταρακτική, που δεν αφήνει περιθώρια για αμφιβολίες, ιδιαίτερα αν συγκρίνουμε το όνομά της με ορισμένα προσωνύμια της Αρτέμη εδώ στον ελλαδικό χώρο. Η ίδια η χώρα της Ιαπωνίας ονομάζεται Νιχόν από το ρήμα Νίχο που σημαίνει πλέον. Στο βιβλίο Αρχαία Ιαπωνία του Εδουάρδου Κίντερ υπάρχουν φωτογραφίες με υπολείμματα των Αϊνού, οι οποίοι φορούν χιτώνες με μεάνδρους και διπλές σπήρες. Το όνομα του όρους Φούτζι το έδωσαν οι Αϊνού και σημαίνει όρος του πυρός. Η ιερά πάλι των Ιαπώνων, το Σούμο, προέρχεται από τη λέξη σώμα, που σημαίνει τον δυνατό πολεμιστή.